Πάμε τώρα και θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο καθώς η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών επισκέφτηκε, Εύη, το 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων. Στο πλαίσιο ενός πιλωτικού προγράμματος, ναι, από την περιφέρεια Κρήτης, γνωριμίας ουσιαστικά των παιδιών με τα μουσικά όργανα με και τα συγκεκριμένα τα χάλκινα πνευστά. Πνευστά όργανα. Για να παρακολουθήσουμε λίγο και να πάμε σε σύνδεση. Λοιπόν, επισκέφθηκε λοιπόν η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών εκεί το 8ο Δημοτικό Χανίων και προτείνω, Εύη, να πάμε πού? Στην κυρία Γεωργία Σκούτα, είναι δασκάλα μουσικής 8ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά, βλέπουμε όσο μπορούμε βέβαια, όσο βλέπουμε αυτές τις ξεχωριστές εικόνες με τη μουσική να μπαίνει στην καθημερινότητα μαθητών, θεωρώ ότι υπάρχει μέλλον και αλλάζει και η ψυχολογία, έτσι δεν είναι? Βέβαια, πάρα πολύ. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν σήμερα με την επίσκεψη αυτή. Ήταν ένα τμήμα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Ήταν το τμήμα των χάλκινων πνευστών. Δεν ήταν ολόκληρη η ορχήστρα, ήταν μόνο τα χάλκινα πνευστά. Τους παρουσίασαν διάφορα γνωστά κομμάτια, πώς παίζονται αυτά τα όργανα. Τα είδαν από κοντά. Νομίζω ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ. Μακάρι να γίνονται τέτοια. Να συμβαίνουν τέτοια. Ποιος πήρε την πρωτοβουλία γενικά, ποιος έφερε την ορχήστρα εκεί στην αυλή του σχολείου? Νομίζω κάποια συνάδελφος εντελώς τυχαία έμαθε για αυτή την επίσκεψη και το εκμεταλλευτήκαμε. Μπράβο. Απορίες οι μικροί μαθητές διατύπωσαν? Απορίες πάνω στο πώς παίζονται ακριβώς αυτά τα όργανα. Τους τα έλυσαν βέβαια, ήταν έτοιμη όλη αυτή η μουσική και τους τα έλυσαν τα θέματά τους. Πόσο μεγάλα είναι, τι ήχο, πώς παίζονται, πώς βγαίνει ο ήχος, όλα, όλα. Με πώς λειτουργούν, έτσι. Έχουν επαφή παιδιά σε αυτή την ηλικία και από την εμπειρία σας με μουσικά όργανα, με τη μουσική? Ναι, έχουν, βεβαίως και έχουν. Δεν είναι βέβαια τόσα πολλά στον αριθμό. Ναι. Και εδώ τώρα, ας πούμε, θα ήθελα και εγώ να πω ότι πολλές φορές οι γονείς, επειδή κάποιες φορές δεν έχουν τη γνώση από παλιά πάνω στη μουσική, δεν έχουν εμπειρίες οι ίδιοι, νομίζουν ότι και τα παιδιά τους δεν μπορούν να πάνε εύκολα. Πρέπει οι γονείς να τα προτρέπουν τα παιδιά, να πηγαίνουν, να μαθαίνουν όργανα, γιατί... Εντάξει, ξέρουμε, η μουσική είναι πάρα πολύ σημαντική στην εκπαίδευση. Ακόμα και ένα μικρό χρονικό διάστημα τα καλλιεργεί την ψυχολογία τους, το ήθος τους, όλα. Τα μαθαίνει να πειθαρχούν. Είναι απαραίτητη η μουσική. Τα ψυχαγωγεί. Κυρία Σκούτα, έκαναν ερωτήσεις στους μουσικούς? Τους κάνανε, νομίζω, ιδιαίτερες ερωτήσεις πάνω στο κάθε όργανο. Το πώς παίζεται, αυτά, τέτοια θέματα. Εγώ πραγματικά θέλω λίγο να εστιάσουμε και στη συγκυρία και κατά πόσο ένα μικρό παιδί, ένα παιδί νηπιαγωγείου δημοτικού, επηρεάζεται από όλα όσα βλέπει στην τηλεόραση. Και εσείς, αναφέρομαι στην ιστορία των τεμπών, και εσείς σαν εκπαιδευτικός, καλείστε σε καθημερινή βάση να απαντάτε σε ερωτήματα, να διαχειρίζεστε μια ψυχολογία κάπως επιβαρημένη. Ποιο είναι το κλίμα το οποίο επικρατεί αυτές τις δύο εβδομάδες σχολείου σας? Βέβαια, έτσι είναι, όπως τα λέτε. Είναι αρκετά βαρύ το κλίμα. Περισσότερο στα μεγάλα παιδιά που καταλαβαίνουν βέβαια περισσότερα, τα μικρά είναι ακόμα με άλλη ψυχολογία, αλλά πιο πολύ τα μεγάλα το νιώθουν και το καταλαβαίνουν. Και βάλσαμο η μουσική σε αυτές τις περιπτώσεις, εκεί ήθελα να το πάω, ότι επιβαρημένο το κλίμα, επηρεάζονται τα παιδιά, αλλά έρχεται η μουσική, όπως το συγκεκριμένο παράδειγμα, να γιατρέψει πληγές, έτσι δεν είναι, να γιατρέψει πληγές. Έτσι, λοιπόν, η μουσική φτιάχνει συναισθήματα. Κυρία Σκούτα, τις πληγές, όντως, έτσι. Την καλησπέρα μας, να είστε καλά, να τα ξαναπούμε και πάλι. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.